Ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ κατέθεσε νέο κατηγορητήριο κατά του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο έρευνας για το θέμα της απόπειρας ανατροπής των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020 που οδήγησαν στην εισβολή στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Ο Τραμπ κατηγορείται για σχεδιασμό συνωμοσίας κατά των ΗΠΑ, συνωμοσία για παρεμπόδιση επίσημων διαδικασιών, παρεμπόδιση και απόπειρα παρακόλλησης επίσημων διαδικασιών, καθώς και για παραβιάσεις δικαιωμάτων που εγγυώνται οι νόμοι και το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Το κατηγορητήριο προσθέτει ότι ο Τραμπ είχε επίσης 6 συνεργούς, αλλά τα ονόματά τους δεν δημοσιεύθηκαν. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη. Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο κατηγορητήριο εναντίον του Τραμπ ασκήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για απόρριτα έγγραφα που έβγαλε ο πρώην πρόεδρος από το Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν από δικαστήριο του Μανχάταν και για επιχειρηματική απάτη, με τον ίδιο να δηλώνει αθώος και στις δύο περιπτώσεις. Η νομική ομάδα του Τραμπ αντέδρασε στην κατάθεση νέου κατηγορητηρίου, εκτιμώντας ότι αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια παρέμβασης στις προεδρικές εκλογές του 2024. Οι διώξεις του Προέδρου Τραμπ και των υποστηρικτών του θυμίζουν την ναζιστική Γερμανία της δεκαετίας του 1930, την πρώην Σοβιετική Ένωση και άλλα αυταρχικά δικτατορικά καθεστώτα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.